Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε τη χαρά με την Ελένη και τον Δημήτρη και υποδεχόμαστε τους καλεσμένους και την καλεσμένη μας, την βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ράπτη. Καλησπέρα, κύριε Ράπτη. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μπάρκα. Καλησπέρα, κύριε Μπάρκα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Και τον κύριο Πάνο Βλάχο από την Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Καλησπέρα, κύριε Βλάχο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω και τους τρεις διαφορετικά πράγματα και επιμέρους της πολιτικής επικαιρότητας. Θέλω όμως να ξεκινήσω με τα άμεσα, γιατί το συζητούσαμε πριν και αυτό θα το ζητήσω σε εσάς να μου το πείτε. Το Υπουργείο Εσωτερικών και η κυρία Κεραμέως, αλλά και η κυρία Σιμακοπούλου, που είναι τα πρόσωπα τα οποία δέχονται ερωτήματα για αυτή την υπόθεση διαρροής δεδομένων, όπως φαίνεται απόδημων, που έχουν λάβει ένα ενημερωτικό newsletter και έχει ανοίξει μια συζήτηση ακόμα και για την επιστολική ψήφο συνολικά, για τη λειτουργία της. Πρέπει να δώσουν κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις, θα γίνουν κάποιες διαδικασίες οι οποίες θα είναι 100% καθαρές και τα αποτελέσματα αυτά θα αποσαφηνίζουν ότι δεν υπάρχει κανένας τριγμός ό,τι αφορά την επιστολική ψήφο. Καταρχήν πρέπει να πούμε ότι σε καμία περίπτωση δεν αφορά την επιστολική ψήφο και την εγκυρότητα και το αδιάβλητο της διαδικασίας της ψηφοφορίας και της λειτουργίας της επιστολικής ψήφου τα όσα έχουν έρθει στο φως της δημοσιότητας σε σχέση με την φερόμενη χρήση emails που δήθεν έχουν αποσταλεί σε... Όχι δήθεν, εστάλει. Έχουν φύγει τα email. Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζονται συγκεκριμένοι αποδέκτες των email. Όλα αυτά λοιπόν θα διερευνηθούν. Έχει αναλάβει ήδη η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων να κάνει την έρευνά της. Αλλά από ό,τι πληροφορούμε και η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών έχει ξεκινήσει προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαλευκανθεί και να διερευνηθεί σε βάθος το εάν και με ποιο τρόπο έχουν σταλεί και αν έχουν σταλεί αυτά τα email. Η αντιπολίτευση μιλάει για χειραγώγηση της ψήφου και αφορά την επιστολική ψήφο. Γι' αυτό σας λέω ότι ακουμπά την επιστολική ψήφο αυτό το ζήτημα. Το ακούω πολλά τα κόμματα. Το άκουγα και από το ΚΚΕ σήμερα το απόγευμα. Άκουγα τα στελέχη του ΚΚΕ να μιλάνε για χειραγώγηση της επιστολικής ψήφου. Ακούστε, η επιστολική ψήφος, η οποία θα εφαρμοστεί στη χώρα μας με την νομοθεσία την οποία ψηφίσαμε στη Βουλή, προβλέπει μια διαδικασία η οποία είναι αφενός αδιάβλητη, η οποία θα εφαρμοστεί με όλα τα εχέγγυα αξιοπιστίας. Και το λέω αυτό διότι για πρώτη φορά μεν θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες έχει ήδη εφαρμοστεί, όμως όλη η διαδικασία την οποία έχουμε ψηφίσει στη Βουλή θα είναι αδιάβλητη και με τον τρόπο τον οποίο έχουμε προβλέψει. Τώρα, σε καμία κυρία περίπτωση... Ράπτη, μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Ωστόσο δεν κλονίζεται το αδιάβλητο της ψηφοφορίας όταν υπάρχουν μία σειρά από καταγγελίες τουλάχιστον 100 στην ανεξάρτητη αρχή, δεν ξέρω ομολογώ τον αριθμό στο Υπουργείο Εσωτερικών και άλλες πόσες σε 4 ευρωπαϊκές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πηγαίνανε τα mail και αμέσως μετά πήγαινε το mail του Υπουργείου Εσωτερικών. Νομίζω ότι η προκαταρκτική εξέταση που έχει ξεκινήσει θα καταδείξει την αλήθεια των γεγονότων. Το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δηλώσει κατηγορηματικά ότι σε καμία περίπτωση δεν χορήγησε ούτε σε κάποιο κομματικό συνδυασμό, ούτε βεβαίως σε κάποιον υποψήφιο, emails ατόμων τα οποία έχουν εγγραφεί στην πλατφόρμα προκειμένου να ψηφίσουν επιστολική ψήφο. Άρα, εδώ και εδώ θέλω να καταλήξω, ότι αυτό μετά την διερεύνηση θα έχουμε απαντήσεις. Σε ό,τι αφορά όμως την λειτουργία της επιστολικής ψήφου, θέλω να διαβεβαιώσω όλους ότι αυτή η οποία θα εφαρμοστεί τώρα για πρώτη φορά θα γίνει με τους κανόνες όλους τους οποίους έχουμε ψηφίσει. Και σαφέστατα να πω ότι πρέπει να δούμε ότι ένα κορυφαίο γεγονός όπως είναι η επιστολική ψήφος, η οποία θα δώσει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να ψηφίσουν οι οποίοι δεν μπορούσαν προηγουμένως, είτε γιατί ήταν ανάπηροι, είτε γιατί δούλευαν εκτός της πόλης όπου ψηφίζουν, είτε γιατί ζουν στο εξωτερικό, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να διαβάλουμε τη διαδικασία. Αυτή η διαδικασία θα δώσει τη δυνατότητα και μέχρι σήμερα, και κλείνω με αυτό, μέχρι σήμερα έχουν γραφτεί πολίτες, συμπολίτες μας, Έλληνες από πάνω από 90 χώρες. Και νομίζω ότι θα πρέπει να όλοι σε αυτό να στέρξουμε, ούτως ώστε αυτή η διαδικασία να υλοποιηθεί. Τώρα θέλω να πω σε εσάς, κύριε Μπάρκα, προφανώς θα σχολιάσετε ό,τι θέλετε για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Θέλω να ρωτήσω όμως για αυτό που αφορά τώρα το ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν μια εισαγγελική έρευνα για ενδεχόμενη παράβαση του νόμου περί πόθεν έσχες από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε ό,τι αφορά το δάνειο του κ. Κασελάκη. Μπορείτε να μας πείτε με απλά λόγια. Όσες έρευνες να γίνουν, είμαστε ανοιχτοί. Ο κ. Κασελάκης κάλεσε
όλους τους εισαγγελείς να τον ελέγξουν. Δεν θα πετάξουμε την παράσταση στην Τσέντρα. Είναι δεν είναι offshore. Είναι ή δεν είναι εντάξει. Κύριε Πιέρε, δεν τα γνωρίζω. Ο κ. Κασελάκης κάλεσε όλους τους εισαγγελείς της χώρας να τον ελέγξουν. Τώρα για τα σοβαρά. Όχι, απαντήστε μου λίγο αυτό. Ξέρετε αν η εταιρεία του. Όχι, ξαναλέω. Είπα όχι. Λέω, ο κ. Κασελάκης κάλεσε όλους τους εισαγγελείς της χώρας να τον ελέγξουν. Τελεία. Πάμε τώρα στα σοβαρά. Θα τα πείτε όλα. Όχι, δεν θα τα πούμε όλα, γιατί αυτά είναι. Αλλά όταν σας ρωτώ κάτι, και η κυρία Ράπτου μου απάντησε. Ωραία. Σε ό,τι αφορά την εταιρεία, να ρωτήσω για κάτι πολιτικό. Θεωρείτε ότι στο κόμμα σας, ο κύριος Γεωργόπουλος, ο διευθυντής, ο γενικός, ο οποίος ουσιαστικά. Αυτά είναι κουτσομπολιά, κύριε Πυρό. Όχι, όχι, όχι. Ακούστε με λίγα. Αυτά πάμε στα σοβαρά. Αυτά είναι κουτσομπολιά. Η κυρία Ράπτου δεν μου είπε τι θα ρωτήσω. Όχι, δεν λέω. Παρά το ότι δεν τη ήταν ευχάριστο, φαντάζομαι να τη ρωτώ. Δεν είπα για την ερώτησή σα. Λέω ότι. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά. Ακούστε με λίγο, να σας κάνω το ερώτημα και θα πείτε ό,τι θέλετε. Ακούστε όμως λίγο. Ο κύριος Γεωργόπουλος, ο πρώην Γενικός Διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ανέδειξε αυτό το ζήτημα του δανείου, είναι ένα πρόσωπο του οποίου οι καταγγελίες του ευσταθούν ή θεωρείτε ότι τα λέει αυτά γιατί υπονομεύει λοιπόν, το κόμμα? Να το μαζέψουμε. Ωραία. Θα μου απαντήσετε. Ο κύριος Κασελάκης έδωσε κάποια χρήματα στο ΣΥΡΙΖΑ για να πληρωθούν εργαζόμενοι. Τα χρήματα αυτά δοθήκαν πίσω με την επιχορήγηση. Τέλος, τελεία. Παύλα, πάμε παράγραφο. Ο κύριος Γεωργόπουλος δεν ξέρω τι καταγγελία έκανε. Τον πάει στη δικαιοσύνη το κόμμα σας. Δεν ξέρω τι καταγγελία έχει κάνει ο κ. Γεωργόπουλος. Λέω τα γεγονότα. Τώρα, πάμε στα σοβαρά. Τα σοβαρά έχουν να κάνουν, κύριε Πιέρο, με το εξής. Έχετε υπονομευτές στο κόμμα σας? Όχι, κανένα. Το κόμμα μας πηγαίνει συντεταγμένα στις ευρωεκλογές. Γιατί πάει τον κ. Γεωργόπουλο στη δικαιοσύνη το κόμμα σας? Δεν ξέρω αν τον πηγαίνει, δεν το γνωρίζω. Τον πάει, βεβαίως. Δεν το γνωρίζω. Μου είπε ο κύριος θα πάει στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Παπάς μας, τον πεπρινό συνάδελφο στην εκπαιδευτική ομάδα. Δεν το γνωρίζω, μα δεν το γνωρίζω. Θέλω να πω όμως για τα σοβαρά πράγματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Ναι, αλλά. Η κυρία Ράπτη, οι διαβεβαιώσεις της κυρίας Ράπτη όσον αφορά την. Η κυρία Ράπτη απάντησε. Θα τα σχολιάσετε εσείς, δεν μου απαντάτε αν ο κύριος Γεωργόπουλος έχει κάποια βάση αυτά που λέει. Δεν τα γνωρίζω. Δεν γνωρίζω τι έχει καταγγείλει. Δεν γνωρίζω να πάει στη δικαιοσύνη. Δεν γιατί, ότι είναι κουτσομπολιό. Γιατί στρέφεται και ο κ. Κασελάκης εναντίον της ελληνικής δικαιοσύνης και βάλει με χαρακτηρισμούς οι οποίοι δεν συνάδουν με χαρακτηρισμούς που επιβάλλει ο κ. Κασελάκης. Ο κ. Κασελάκης δάνεισε χρήματα στο κόμμα για να πληρωθούν εργαζόμενοι. Δόθηκαν πίσω με την επιχορήγηση. Τελεία. Παράγραφος. Το δεν δάνειο λέει κάποια. Ο διευθυντής αυτός ότι μπήκε αφού είχαν πληρωθεί εργαζόμενοι. Γι' αυτό σας ρωτώ. Δεν τα γνωρίζω. Αυτά είναι, κύριε Πιέρο, με ρωτάτε για διαδικαστικά πράγματα του κόμματος, τα οποία δεν οφείλω να γνωρίζω, γιατί εγώ είμαι μέλος του κόμματος και δεν είμαι ούτε στην πολιτική γραμματεία, ούτε στην κεντρική επιτροπή. Δόθηκαν χρήματα, δόθηκαν εξηγήσεις. Ο κ. Κασελάκης κάλεσε όλους τους εισαγγελείς της χώρας να τον ελέγξουν. Είμαστε ανοιχτό βιβλίο, δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα. Εγώ σας ρωτώ. Να σας πω τώρα, κύριε Πιέρο. Κάτι πολιτικό ρωτάω. Ελένη μου, ένα λεπτό. Η δημοσιοποίηση ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε τον κύριο Μπάρκα. Λέω κάτι άλλο. Ο κύριος Γεωργόπουλος, και αυτό είναι πολιτικό, δεν είναι τεχνοκρατικό. Θεωρείτε ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει λόγο να λέει ψέματα? Αυτό λέω, γιατί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Είπα εγώ ότι λέει ψέματα. Λέω ότι είναι μια. Τότε υπάρχει πρόβλημα. Δεν γνωρίζω τι έχει πει ο κύριος Γεωργόπουλος. Δεν ξέρω τι έχει διεμηθεί. Η συζήτηση που θα έπρεπε να γίνει, κύριε Πέρο, κατά την άποψή μου, έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι μισοί βουλευτές και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας χρωστάνε τα μαλλιογέφαλά τους και κανένας βουλευτής από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που χρωστάει 300 εκατομμύρια, αλλά δεν θέλω να πω για αυτά. Αυτά τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρουν. Κατά την άποψή μου, τα πολιτικά ζητήματα που έχουν τεθεί σήμερα έχουν να κάνουν με αυτό που συνέβη, με την διαβλητότητα, με το αδιάβλητο κατά τα άλλα της επιστολικής ψήφου και τα προσωπικά δεδομένα είπα, τα οποία διέρευσε. Θέλω να το πείτε, αλλά δεν μου απάντησε τίποτα από όσα ρώτησα σε αντίθεση με την κυρία Ράπτη. Γι' αυτό λέω. Είναι ένα σχόλιο αυτό. Δεν μου απαντήσατε, δεν σας απάντησα. Σας είπα, δεν γνωρίζω. Μάλιστα. Με ρωτήσατε για τον κύριο Γεωργόπουλο. Σας λέω, δεν ξέρω τι έχει πει ο κύριος Γεωργόπουλος. Έχει φύγει από διευθυντής των οικονομικών. Ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κάλεσε εξ όσων γνωρίζω τους εισαγγελείς της χώρας να τον ελέγξουν. Μάλιστα. Τι άλλο θέλετε να κάνουμε δηλαδή? Λοιπόν. Θέλω να κάτσουμε και κουτσό στη γωνία. Δεν είναι θέμα κουτσού. Όχι, αν θέλετε μπορεί να καθίσουμε. Δεν ξέρω τι αίσθηση έχετε κάθεις... για την δημοσιογραφία στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι δημοσιογράφοι ρωτούν, οι πολιτικοί απαντούν. Επειδή είμαι δημοσιογράφος. Ναι, γι' αυτό το λέω. Και σέβομαι απόλυτα τους δημοσιογράφους. Δεν είπε κανείς να κάτσετε κουτσό. Και τον ρόλο τους. Είναι δημόσιος ο ρόλος σας, δημόσιος ο διάλογος. Ναι, μα σας απάντησα και μου λέτε δεν σας απαντώ όμως. Αφού δεν μου απαντήσατε. Τι δεν απάντησα. Μου είπατε ότι δεν γνωρίζετε. Ναι, άρα τι απάντηση να κάνω δηλαδή. Δεκτό, λοιπόν. Θέλετε να βγω έξω να μάθω και να μπω να. Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Τι να κάνω δηλαδή. Τέτοιο. Συνεχίστε τώρα, πείτε μου για την κυρία Σμακοπούλου. Λοιπόν, είναι πολύ σοβαρό το πολιτικό και ποινικό ζήτημα αυτό που έχει συμβεί. Η κυρία Ράπτη διαβεβαιώνει για το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η κυρία Ράπτη είναι μια βουλευτής. Τα γεγονότα όμως είναι. Και επί της ουσίας
δεν μπορεί να πείσει την κοινωνία, κυρία Ράπτη, για την αδιάβλητη διαδικασία της επιστολικής ψήφου. Γιατί? Διότι η κυρία Ασημακοπούλου, ευρωβουλευτής, ούσα ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, χρησιμοποίησε προσωπικά δεδομένα, τα οποία δεν είχε κανένα λόγο να τα λάβει. Γιατί τα email αυτά δεν ήταν προσωπικά email τα οποία της τα έδινε κάποιος, όπως η ίδια είπε, τα 5 χρόνια που κυκλοφορούσε ανά την χώρα ή ανά την Ευρώπη και έκανε συναντήσεις, αλλά ήταν email τα οποία χρησιμοποιήθηκαν κάποια από αυτά και για πρώτη φορά. Τα φτιάξανε δηλαδή οι άνθρωποι για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στην επιστολική ψήφο. Αυτά λοιπόν τα email δεν τα είχε κανείς. Ένα και στο χέρι. Δύο, το Υπουργείο Εσωτερικών από το να λέει ότι εμείς δεν τα δώσαμε, πρέπει να απαντήσει, δεν τα έδωσε. Πώς μπορεί να έφτασε στα χέρια της κυρίας Σημακοπούλου? Γι' αυτό γίνεται η έρευνα. Γιατί, ναι, δεν λέω ότι γίνεται έρευνα. Να ρωτήσω όμως κάτι. Γιατί εδώ πέρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια, κατά την άποψή μου, πολύ σοβαρή διαδικασία. Ήδη πέντε χώρες του κόσμου, της Ευρώπης και του κόσμου, έχουν κινηθεί ποινικά. Απόδειμοι από αυτές. Οι Έλληνες στις πέντε χώρες. Σε πέντε χώρες λοιπόν του κόσμου, κύριε Τάκη, έχουν κινηθεί ποινικά οι άνθρωποι για να δούνε με ποιον τρόπο φτάσαν τα προσωπικά τους δεδομένα σε μια Ευρωπαϊκή. Άρα είναι πολύ σωστό. Η παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, η παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, που εγώ για την κουβέντα να δεχθώ ότι έχει γίνει, πώς συνδέεται με την... Το κοινό αίσθημα είναι, κύριε Τάκη. Όχι, άλλο θέλω να σας ρωτήσω. Συνδέεται... Πώς συνδέεται με το γεγονός... Με τη διαβλητότητα. Με τη διαβλητότητα της επιστολικής. Όταν, δηλαδή, αν η κυρία Ασημακο... Αν πάει επιστολή σε ένα ψηφοφόρο, λοιπόν, είναι διαβλητές ή... Όταν σε ένα πολίτη το email του φτάνει, κύριε Τάκη, το μοναδικό email που έχει φτιάξει για να δηλώσει συμμετοχή του φτάνει στην κυρία Ασημακοπούλου, τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Καλά, αφού έφτασε ένα email, φανταστείτε τι θα γίνει με την ψήφο μου. Μα η ψήφο, γι' αυτό λοιπόν ψήφος θα πάει με σφραγισμένο φάκελο, κύριε Μπάρκα. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο? Γι' αυτό εμείς τι λέμε? Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να θωρακίσουμε τη διαδικασία αυτή. Βεβαίως πρέπει να αποκτήσουν δικαίωμα ψήφου όλοι οι Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Δεν ψηφίσατε όμως τον νόμο. Δεν τον ψηφίσατε τον νόμο. Καταγγέλλετε τη διαδικασία. Και πριν είναι αλέκτρο λαλήσει τρεις κυρία Ράπτη, μας επιβεβαιώσατε. Πώς δηλαδή φτάσανε τα προσωπικά δεδομένα θα κάνετε fake βολάν, κυρία Ράπτη. Fake βολάν τα πήρατε και τα πετάτε. Εδώ λοιπόν θα πρέπει ο εισαγγελής της χώρας, θα πρέπει ο εισαγγελής της χώρας, όχι να κάθονται, κύριε Πιέρο, και βεβαίως να ελέγξουν και τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος ο ίδιος το ζήτησε, αλλά θα πρέπει να ελέγξουν την Υπουργό Εσωτερικών, την κυβέρνηση και τη διαδικασία αυτή, την κυρία Σημακοπούλου. Μιλήσατε να πω και στο... Την κυρία Σημακοπούλου πρέπει να την ελέγξουν, διότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται με την προοπτική, με την 41% να θεωρούν τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων που μπορεί να γίνουν fake βολάν. Εγώ έχω δύο καταγγελίες. Κύριε Μπάρκα, μια άλλο τελεία. Λοιπόν, κύριε Βλάχο, έρχομαι σε εσάς. Προφανώς θα μου σχολιάσετε και εσείς για την υπόθεση. Κύριε Αράπτη, με διακόπτει. Αφήστε τον, κύριε Μπάρκα, αφήστε τον. Τώρα θα πάω. Λοιπόν, θέλω να μου σχολιάσετε και εσείς για αυτήν την υπόθεση. Πριν όμως πάμε σε αυτό, επειδή ήθελα να ρωτήσω και για τον καθένα τα του οίκου τους, σήμερα είχατε μια θυελώδη, νομίζω, συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, με πειρά παύλα κριτική της κυρίας Γιαννακοπούλου και του κυρίου Κωνσταντινόπουλου για την θέση του κόμματος για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά επειδή ανήκετε στα θεσμικά όργανα του κόμματος και για την λειτουργία των οργάνων του κόμματος, γιατί περισσότεροι από αυτούς τους βουλευτές είπαν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει συνεδριάσει επαρκώς και σε όλα τα επίπεδα προκειμένου να διαμορφωθεί η άποψη του κόμματος, με συνέπεια η κυρία Γιαννακοπούλου να πει ότι δεν είμαστε υπάλληλοι για να εκτελούμε συγκεκριμένες εντολές και αποφάσεις που λαμβάνουν 2-3 πρόσωπα. Θεωρείτε ότι οι τοποθετήσεις του κ. Κωνσταντινόπουλου και της κυρίας Γιαννακοπούλου είναι προσωπικές ή απηχούν ένα μέρος της πραγματικότητας του ΠΑΣΟΚ? Κύριε Πιέρο, είναι ένα ζήτημα το ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστήμιων, δεν θέλω να πω μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, τα οποία φέρνει η κυβέρνηση, το οποίο σε ένα μεγάλο βαθμό είναι και κοινωνικό αίτημα, κακά τα ψέματα. Αλλά επειδή ακριβώς είναι και κοινωνικό αίτημα, εμείς ήδη από την συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση του 2019, καταθέσαμε επιφόφηση γεννηματά 12 προτάσεις, μία από τις οποίες έλεγε αυτό που λέμε σήμερα. Ότι ναι, μεν στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, αλλά με ένα ισχυρό δημόσιο πανεπιστήμιο, με αυστηρή εποπτεία από το κράτος και αξιολόγηση. Θα σα ρωτήσω, επειδή. Άρα η θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ίδια. Η αείμνηστη φόβη γεννηματά,
έκανε κοινή συνεδρίαση πολιτικού συμβουλίου κοινοβουλευτική ομάδα. Το Όλια. Κάνατε τώρα με τον κύριο Ανδρουλάκη αυτό. Το Πασόκ τώρα. Ή δεν συνεδριάσατε καθόλου. Πριν από 2 ή 3 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά, έκανε μια πολύ μεγάλη μερίδα, στην οποία δόθηκε το βήμα και σε ακαδημαϊκούς και σε πολιτικούς και σε εκπαιδευτικούς και σε φοιτητές, και για να καταλήξουμε σε μια θέση. Αυτή η θέση τι λέει. Σας ρώτησα αν συνεδρίασαν τα όργανα. Συνεδρίασαν τα όργανα ή όχι. Τα όργανα, κοιτάξτε, τα όργανα δεν μπορούν να συνεδριάζουν κάθε φορά που έχουμε ένα ζήτημα πολιτική. Για τα μεγάλα νομοσχέδια που έρχονται στη Βουλή, τα όργανα δεν πρέπει να. Και πότε θα συνεδριάσουν. Ο διάλογος, ξέρετε κύριε Πιέρο, δεν γίνεται μόνο μέσα από τα όργανα. Γίνεται και μέσα. Από τη διαδικασία γίνεται μέσα από τους αρμόδιους τομείς. Γίνεται η συνεργασία των τομέων με τους αρμόδιους φορείς. Στη Βουλή, ναι, στη Βουλή έγιναν, στις επιτροπές έγιναν οι συνεδριάσεις. Με τον τομέα παιδείας συνεργάστηκε ο κ. Παραστατίδης, ο οποίος είναι και ο εισηγητής. Και νομίζω ότι ως κόμμα έκανε ό,τι μπορούσε για να ξεκινήσει ένας γόνιμος διάλογος. Δεν νομίζω λοιπόν ότι δεν υπήρξε διάλογος. Δηλαδή, αντιθέτως, υπάρχει. Να το πω λαϊκά, μήκα τους τσίμπησε. Θα σας πω, αυτό το οποίο ενδεχομένως κάποιος μπορεί να δει ως κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν είναι αρκετά, αν θέλει, δεν συνεισφέρει στο διάλογο, είναι να εκφράζει την άποψη σου πρώτα στα μίντια. Και μετά να παραπονιέσαι ότι δεν λειτουργούν τα κομματικά όργανα. Για τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά λέτε. Όχι. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης είχε πει τη θέση του κομματός. Λέω ότι. Δεν είχε βγει στο Μέγκα. Κάποιοι από αυτούς οι οποίοι. Ότι θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο πριν συνεδριάσει. Κάποιοι από αυτούς. Εντάξει, ο πρόεδρος του κόμματος νομίζω ότι έχει το δικαίωμα να εκφράζει την άποψη του κόμματος. Πριν συνεδριάσει το κόμμα. Και είναι μία άποψη. Το λέω γιατί τα λέγαμε αυτά στο σχέδιο. Αλλά πρέπει να τα πω και σε εσάς. Κοιτάξτε, η άποψη αυτή είναι επεξεργασμένη. Η άποψη αυτή έχει διαχρονικότητα στο Πασόκ και δεν συνιστά απόκληση από αυτά που λέγαμε. Τώρα. Προσπαθούμε μέσω δηλώσεων στα μίντια ή σε άλλα φόρα να παρεκκλίνουμε από τη συλλογικού τρόπο λήψη αποφάσεων, νομίζω ότι δεν μας θυμάει ιδιαίτερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή δεν είναι να γίνεται ένα ζωηρό διάλογο στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Εξάλλου, ζωηρό διάλογο έγινε και για τα ομόφυλα ζευγάρια. Ζωηρό διάλογο μπορεί να γίνει και με μεθαύριο, αν είναι ένα άλλο ζήτημα. Το ζήτημα είναι. Βεβαίως και μπαίνει κομματική πειθαρχία. Γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι αξιακό και ταυτοτικό. Γιατί το ΠΑΣΟΚ. Και ο γάμος ήταν αξιακό και ταυτοτικό, αλλά δεν βάλατε. Κύριε Τάκη, πρώτον δεν έχουν την ίδια βαρύτητα και κατά δεύτερον υπάρχουν ζητήματα στα οποία. Υπάρχει μια για θέση τα δικαιώματα δεν έχουν την ίδια βαρύτητα και έχει, με τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Και έχει εξηγηθεί απαρκώς. Εμείς έχουμε κάνει πάρα πολλές συνεδριάσεις και ημερίδες και έχουν κληθεί και εμπειρογνώμονες. Και δεν έχετε πει στους βουλευτές σας. Εντάξει, αν κάποιος έχει διαφορετική άποψη, συζητήθηκε σήμερα. Υπάρχει μια ψηφοφορία στη Βουλή. Mm-hmm. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική συμπεριφορά και εκεί νομίζω θα κριθούμε όλοι. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ορθά υπάρχει ένα ζήτημα κομματικής πειθαρχίας, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο, ξαναλέω, εκφράζει μια διαχρονική άποψη του ΠΑΣΟΚ. Εκφράζει την αντίθεσή του και την πρότασή του, τον προτασιακό πολιτικό του λόγου, σε αντίθεση και με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος λειτουργεί αφοριστικά και λέει όχι. Και εμείς, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον κάθε φορά που διαφωνούμε με κάτι, ερχόμαστε και αντιπροτείνουμε. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν πρότεινε και είπε ότι αυτό δεν συνιστά μεταρρύθμιση, είναι μια διευθέτηση. Πρόκειται για μια κατάσταση όπου κερδοσκόποι από το εξωτερικό θα μπορούν, και όχι από την Ελλάδα, θα μπορούν να ιδρύουν παραρτήματα και χωρίς μάλιστα να σέβονται και το Σύνταγμα και το Σύνταγμα και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ρωτώ κάτι απλό για να το καταλάβει και ο κόσμος. Η κυρία Γιαννακοπούλου και ο κύριος Κωνσταντινόπουλος που έκαναν αυτή την κριτική. Γιατί την έκαναν και γιατί χρειάστηκε ο πρόεδρος να βάλει κομματική πειθαρχία, αφού είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δικαίωμά τους είναι, κύριε Πιέρο, και κάθε βουλευτή να εκφράζει διαφορετική άποψη. Και στη Νέα Δημοκρατία 30-40 βουλευτές είχαν διαφορετική άποψη τις προάλλες και στο ΣΥΡΙΖΑ είχαν διαφορετική άποψη για τον πολιτικό γάμο. Γιατί χρειάζεται κομματική πειθαρχία. Δεν νομίζω ότι το να διατυπώνεις τη διαφορετική σου άποψη είναι έγκλημα. Αυτό όμως το οποίο επιτάσσει η κομματική λογική, γιατί είσαι ακόμα και δεν είσαι μη κυβερνητική οργάνωση ή φόρουμ διαλόγου, είναι την κρίσιμη στιγμή της ψηφοφορίας. Να στοιχίζεσαι σύμφωνα με την αξιακή και προγραμματική σου θέση. Και η προγραμματική και αξιακή θέση του ΠΑΣΟΚ είναι ναι στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Και ξαναλέω, γιατί ο κόσμος πρέπει να το ξέρει. Είναι ναι, αλλά όχι με τον τρόπο που θέλει να το φέρει η Νέα Δημοκρατία. Κύριε Βλάχο, η κυρία Γιαννακοπούλου όμως είπε σήμερα ότι το σκανδιναβικό μοντέλο που θέλετε να. Δεν υπάρχει στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Σας ξαναλέω. Το σκανδιναβικό μοντέλο είναι μία πρόταση η οποία συμπληρώνει αυτό που λέμε διαχρονικά. Και ξαναλέω, επιφόφης γεννηματάς, στη συνεδρίαση μάλιστα της Βουλής τον Δεκέμβρη του 2018, όπου καταθέσαμε 12 προτάσεις για την αναθεώρηση, λεγόταν ρητά αυτό που λέμε και σήμερα. Ναι, στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, αλλά με εποπτεία αξιολόγηση κινήσεις του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Δεν έχει αλλάξει κάτι επιθέσεις. Το ότι εμπλουτίσαμε τη θέση μας. Με προτάσεις, που δεν μας υποχρεώνει να έχουμε προτάσεις. Πάντως, θα μπορούσαμε κι εμείς να λέμε όχι. Επειδή όμως εμπλουτίσαμε τη θέση μας. Τότε το είχατε συνδυάσει με την αναθεώρηση του 2016.
Γιατί ο αρχηγός σας το Δεκέμβριο που βγήκε στο Sky δεν συνδύασε τα μη κρατικά με την Ανθέωση του 16. Τώρα τα συνδύασε πριν από 15 μέρες. Δεν ξέρω, εγώ δεν βγήκε στο Sky. Εγώ ακούσα τον κύριο Ανδρουλάκη να το λέει ξεκάθαρα, όπως το ξεκάθαρα το λέγαμε και τότε. Ανεθεώρησε το άρθρο 16. Γιατί? Να το εξηγήσω γιατί. Μόνο για τα μη κρατικά. Γιατί μόνο αν αναθεωρηθεί το άρθρο 16, μια τέτοια μεταρρύθμιση θα έχει και θεσμικό χαρακτήρα και θα λειτουργήσει προς όλους και θα υπάρχουν και εχέγγυα προστασίας του Δημοσίου Πανεπιστημίου. Διάλογος μεταξύ συνταγματολόγων είναι καλό. Ο διάλογος μεταξύ συνταγματολόγων είναι ευπρόσδεκτος. Ο κύριος Βενιζέλος πριν 15 χρόνια είχε άλλη άποψη. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Α, μάλιστα. Ο Γιώργος Παπανδρέου όμως, ο οποίος ήταν πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όλα τα χρόνια που έγινε συζήτηση για το άρθρο 16, λέει σήμερα όχι. Γιατί αν δεν αλλάξετε το άρθρο 16, θα πάμε σε μια άναρχη αγορά ιδιωτικής εκπαίδευσης που δεν θα φωλεί τα Ολυνόπουλα, ούτε για την περιφερειακή εκπαίδευση. Για τα δεδομένα που συζητούσαμε πριν για την κυρία Σημακοπούλου, γιατί θέλω να είμαι δίκαιος με όλους. Τρία πράγματα πάρα πολύ απλά. Αυτό που έγινε ένα πολύ μεγάλο ατόπιμα, θεσμικό ατόπιμα, βαρύνεται η κυρία Κεραμέως. Αυτή η κυρία Κεραμέως δεν έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις και είναι βαρύ ατόπιμα για τρεις λόγους. Πρώτον, γιατί είναι παράνομο. Δεύτερον, γιατί συνιστά ένα αθέμητο πλεονέκτημα για την κυρία Σημακοπούλου. Και τρίτον, γιατί όντως εγείρει αμφιβολίες στον κόσμο, φαντάζομαι, για τη διαβλητότητα ή μάλλον για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της διαδικασίας της επιστολικής ψήφου. Λοιπόν, κυρία Ράπτη, θέλω να συζητήσουμε τώρα και αμιγώς για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Φαίνεται ένα νομοσχέδιο, το οποίο θα περάσει. Το είδαμε και στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ότι υπάρχει η πλειοψηφία. Το ερώτημα είναι αν σας ικανοποιεί ότι το περνάτε πρώτον μόνοι σας, ότι υπάρχει μια κριτική ότι δεν ήταν μεγάλο το εύρος του διαλόγου που θα μπορούσε να γίνει και σε χρόνο με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και υπάρχει και μια κριτική η οποία έρχεται ακόμα και από κόμματα που θα μπορούσαν να το δουν αλλιώς για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, για το αν είναι εντός του πλαισίου του συντάγματος τελικά αυτή η αλλαγή και γιατί δεν περιμένατε την αναθεώρηση του άρθρου 16. Καταρχήν, εμείς επιδιώκουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση και ο κύριος Ανδρουλάκης είχε πει αρχικά ότι δεν θα σταθεί εμπόδιο στις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, φτάνει να πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις που έθεσε. Και αυτές οι προϋποθέσεις πράγματι πληρούνται στο νομοσχέδιο που εμείς φέρνουμε τώρα στην Βουλή. Και συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστημίων, την οποία ζήτησε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι μέσα στο νομοσχέδιο, γιατί για πρώτη φορά στην Ελλάδα μετά και την οικονομική κρίση ενισχύεται τόσο πολύ το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Εμείς διαθέτουμε αυτή τη στιγμή 133 εκατομμύρια, όταν επί ΣΥΡΙΖΑ 4 χρόνια πριν ήταν 50% χαμηλότερη η χρηματοδότηση, ήταν στα 90 εκατομμύρια. Εμείς χρηματοδοτούμε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο με πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ, τόσο με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, τόσο με πόρους από το ΕΣΠΑ, όσο και από χρήματα του κρατικού προϋπολογισμού. Εμείς δώσαμε τη δυνατότητα να προσληφθούν πάνω από 18.500 καθηγητές. Εμείς έχουμε εν τέλει δώσει τη δυνατότητα σήμερα που μιλάμε να μπορέσει να ενισχυθεί και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, πώς με καινούργιες σχολές οι οποίες δημιουργούνται, συγκεκριμένες σχολές, μην με διακόπτετε αν θέλετε, θετικών επιστημών, σχολές οι οποίες ασχολούνται με την νοσηλευτική, σχολές οι οποίες αφορούν συγκεκριμένα φυσικές επιστήμες και μια πλειάδα σχολών σε διαφορετικές πόλεις, στην Κομωτινή, στην Αλεξανδρούπολη και ούτω καθεξής, προκειμένου να δοθεί δυνατότητα σε ένα τόσο ευαίσθητο μέρος όπως είναι η περιοχή αυτή, υπάρξει και κάτι οικονομική πρακτικό. Ανάπτυξη. Κερδοσκοπικά ιδρύματα στο εξωτερικό πώς μπορούν να έχουν μη κερδοσκοπικά παραρτήματα στην Ελλάδα? Δεν είναι ένα ζήτημα αυτό, γιατί εδώ λένε και ο ΣΥΡΙΖΑ και τον ΠΑΣΟΚ, καθένας με τη δική του οπτική στα πράγματα, ότι είναι κερδοσκοπικά και γι' αυτό ακριβώς το λόγο παραβιάζεται και το Σύνταγμα. Καταρχήν να πούμε ότι το νομοσχέδιο δεν προβλέπει τη σύσταση ελληνικών ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εκείνο που προβλέπει και δίνει τη δυνατότητα είναι παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας να λειτουργήσουν βάσει του ενωσιακού δικαίου και βεβαίως με τις αυστηρές προϋποθέσεις που θέτει το νομοσχέδιο το οποίο θα ψηφίσουμε. Ποιες είναι αυτές οι αυστηρές προϋποθέσεις? Ότι η Εθνική Αρχή της Παιδείας θα μπορέσει να δώσει, αφενός να κρίνει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να ιδρυθεί ένα τέτοιο πανεπιστήμιο, προϋποθέσεις οι οποίες σχετίζονται και με την υποδομή την οποία έχει, το εύρος των σχολών τις οποίες λειτουργεί, την χρηματοδότηση και βεβαίως τα προγράμματα σπουδών που θα έχει το κάθε τέτοιο παράρτημα. Και παράλληλα βεβαίως θα δώσει την άδεια ο Υπουργός Παιδείας, εφόσον υπάρχει εισήγηση από την Εθνική Αρχή ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτών των παραρτημάτων, όπως γίνεται και με τα δημόσια πανεπιστήμια, θα υπάρχει
αξιολόγηση. Αξιολόγηση αυτές τις λειτουργίες. Άρα και εκεί, αυτό το οποίο ζητά για παράδειγμα ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, και αυτή η προϋπόθεση πληρούται με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Δεν νομίζω, λοιπόν, το γεγονός, δεν νομίζω λοιπόν ότι οι καθήλυνα αρμόδιοι, οι καθηγητές, οι φοιτητές είναι αρνητικοί σε αυτό το νομοσχέδιο. Αντίθετα, οι άνθρωποι θετικοί, δηλαδή που ζουν μέσα στα πανεπιστήμια. Ναι, ναι. Αντίθετα, είναι θετική. Μια πλειάδα των διατάξεων που φέρνουμε εμείς έχουν εισηγηθεί η Σύνοδος των Πριτάνεων. Μια πλειάδα των διατάξεων, όπως για παράδειγμα. Κυρία Ράπτη, όχι, θα σας απαντήσω. Κάντε μια έχουν ερώτηση. Έχουν βγει πάρα πολλά ψηφίσματα. Όσοι έχουμε φοιτήσει στα δημόσια πανεπιστήμια. Με όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι. Γιατί τις επικαλείστε τις δημοσκοπήσεις. Δείχνουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νέων ανθρώπων είναι αρνητική σε αυτό το νομοσχέδιο. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Σφάλεται εδώ. Η συντριπτική πλειοψηφία των νέων Ελλήνων ανθρώπων. Πολιτών, των νέων ανθρώπων. Είναι πολύ συγκεκριμένη, κυρία Ράπτη. Με τη σημερινή δημοσκόπηση της ΠΑΣ δείχνει ότι πάνω από το 50% των Ελλήνων είμαι πολιτών. Είμαι πολύ συγκεκριμένη. Και οι οποίοι ψηφίζουν και Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ και από άλλα κόμματα. Δείχνουν ότι συμφωνούν με την νομοθετική ρύθμιση. Πέραν αυτού, θα σας πω το εξής, ότι πολύ σημαντικές ρυθμίσεις, όπως είναι το αυτοδιοίκητο του Ελεύθερου Πανεπιστημίου, όπως είναι επίσης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου, όπως είναι επίσης ο διαχωρισμός και η αξιοποίηση της περιουσίας των δημόσιων πανεπιστημίων από την ίδια τη σύγκλιτο. Αυτό λοιπόν και η αποδόμηση και η αποσύνδεση του ΕΛΚΕ από τις δύσκολες διαδικασίες απορρόφησης κονδυλίων, η δημιουργία μεταπτυχιακών τμήματων, τα οποία θα είναι ξενόγλωσσα, θα προσελκύσουν φοιτητές από το εξωτερικό. Να δούμε λίγο την περιπολίτευση, κυρία Ράπτη. Και με αυτό, ο εκπατρισμός τον οποίο έχουμε εμείς κάθε χρόνο με Έλληνες που θέλουν να σπουδάσουν στη χώρα τους, αλλά πρέπει να πάνε στο εξωτερικό. 40.000 βρίσκονται αυτή τη στιγμή προσβλάβην των οικογενειών που αιμορραγούν. Όλα αυτά στο γεγονός ότι ορθώς και η κυρία Γιαννακοπούλου έθεσε το ζήτημα ότι συμφωνεί με την ψήφιση ορθώς, αυτού του νομοσχεδίου. Ναι, κατά την άποψή μου. Είναι βουλευτής άλλου κόμματος, δεν το λέω. Όχι, Πασό. Το λέω γιατί, ξέρετε, η κομματική πειθαρχία. Κύριο Σαμαράς, τι άποψη έχει η κομματική πειθαρχία. Νομίζω ότι σε τέτοια μείζωνα θέματα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην λειτουργεί ούτε να απαιτείται από αρχηγό του κόμματος, όπως αντίστοιχα και σε ένα τέτοιο ζήτημα και ο δικός μας αρχηγός, ο πρωθυπουργός, ο κ. Παρκάκης. Λοιπόν, κύριε Μπάρκα, θέλω να ρωτήσω τώρα το εξής. Το ακούω από τη Νέα Δημοκρατία, το ακούω ακόμα και από το ΠΑΣΟΚ, ότι έχετε ένα λόγο εσείς αφοριστικό. Και θέλω να ρωτήσω, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι σύγχρονο, έχει και αυτό κάνει το δικό του βηματισμό, και θέλω να ρωτήσω το εξής. Θα λέει διαρκώς η αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας με κανένα τρόπο κανένα μη κρατικό πανεπιστήμιο? Όχι. Εμείς υπερασπιζόμαστε το Σύνταγμα της χώρας, κάτι που δεν κάνει η Νέα Δημοκρατία. Και λυπάμαι για την κυρία Ράπτη, που είναι και δικηγόρος. Καταπατούν εμφανώς το Σύνταγμα της χώρας. Το Σύνταγμα στο 16. Αν είναι έτσι, δηλαδή στο αναθεώρηση του 16. Για παρατήματα μιλάμε. Κύριε Πιέρο, εμείς είπαμε ότι πρέπει να πάμε με το Σύνταγμα της χώρας. Και βεβαίως στην αναθεωρητική βουλή να τα κουβεντιάσουμε όλα. Δεν γίνεται. Όχι. Δεν είπα ότι θα το κουβεντιάσουμε. Αν κάποιος κάνει αναθεώρηση, ζητήσει αναθεώρηση του 16. Εμείς θα εκφράσουμε την άποψή μας για το πώς θα πρέπει. Είναι αρνητική, όπως το ξέρω. Για το πώς θα πρέπει το κράτος να σέβεται τη δημόσια παιδεία και πώς θα πρέπει να ασφαλίζει. Γιατί? Διότι αυτό γίνεται σε όλο τον κόσμο. Στη Βρετανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία γίνεται αυτό το πράγμα. Το κράτος παρέχει δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση. Τελεία. Εδώ στη χώρα μας τώρα έχουμε κάτι άλλο. Τι κάνουμε τώρα? Η Νέα Δημοκρατία καταπατά εμφανώς το Σύνταγμα. Πηγαίνει δια της πλαγίας να φτιάξει ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Λέει, βάζει και διάφορες δικλείδες ασφαλείας κατά τα άλλα τάχα μου. Θα περνάει, λέει, ο ένας άμα πιάνει τη βάση εισαγωγής. Δηλαδή, ένα παιδί θα πιάνει τη βάση εισαγωγής, 7,5. Θα έχει και 50 χιλιάρικα, θα πηγαίνει ιατρική στο κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο. Άμα το κάνει στη Βουλγαρία, δηλαδή. Όμως, δεν δίνει εξετάσεις και πηγαίνει στη Βουλγαρία. Ναι. Στην Αγγλία δεν μπορεί να πάει όμως. Σας πειράζει να το κάνει στη εδώ. Στη Γαλλία δηλαδή δεν μπορεί να πάει. Στη Γερμανία δεν μπορεί να πάει. Ναι. Πρέπει να δώσει εξετάσεις. Κάνουν επιλογή. Εμείς δηλαδή θέλουμε να γίνουμε σαν τη Βουλγαρία ή θέλουμε να γίνουμε σαν την Αγγλία? Όχι, αλλά υπάρχει μια πραγματικότητα. Ζητάω, λοιπόν, φεύγουν Έλληνες και πάνε στη Βουλγαρία και γίνανε εδώ. Όσοι Έλληνες φεύγουν, λοιπόν, να απαντήσω σε όλα τα ψέματα που ακούγονται από τα στόματα της Νέας Δημοκρατίας. Θα έρθουν εδώ να φτιάξουν ιδιωτικά το
η Σορβόνη να φτιάξει πανεπιστήμιο, όχι. Παράρτημα. Για... Αν παρά... είναι να φτιάξει, θα φτιάξει. Παράρτημα. Θα φτιάξει. Φτιάξει. Θα φτιάξει. Ξέρω, δεν είμαι όχι. Ξέρετε γιατί όχι. Γιατί είναι πανεπιστήμια που έχουν ιστορία 500 ετών και δεν έχουν φτιάξει πουθενά. Γιατί, δεν το έχουν ανάγκη. Υπάρχουν 40.000 φοιτητές που φεύγουν στην από την Ελλάδα στο εξωτερικό. Μπορούμε να μας τους διαχωρίσει κανείς σε άλλες χώρες παραδείγματα. Δεν σας διέκοψα δευτερόλεπτο. Στη Σιγκαπούρη, τον Τζονς Χόπκινς, το ξέρετε, το πανεπιστήμιο. Τον Τζονς Χόπκινς, έχει κάνει το Σιγκαπούρη. Δεν λέτε όμως την αλήθεια, κύριε Αράπτη. Το οποίο επιδοτείται κατά 99% από το κράτος εκεί πέρα. 99% τον Τζον Χόπκινς δεν πήγε να δώσει λεφτά δικά του, παίρνει λεφτά του κράτους. Αν θέλετε λοιπόν να δώσετε λεφτά σε ιδιωτικά πανεπιστήμια, να τα δώσετε στην παιδεία, στη δημόσια παιδεία, κύριε Αράπη. Μα τα δώσαμε, την οποία είναι 0,9% του ΑΕΠ. 50% αυξήσαμε τις δαπάνες για τα πανεπιστήμια. Εσείς δεν τα δώσατε. 0,9% του ΑΕΠ δίνεται για τη δημόσια παιδεία. Εμείς λοιπόν τι λέμε. Να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό. Να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μέσο όρο και τότε να δούμε αν πρέπει να φτιάξουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν 40.000 φοιτητές που φεύγουνε. Όχι, είναι η απάντηση. Είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές, είναι διδακτορικοί φοιτητές οι οποίοι φεύγουνε και πάνε στο εξωτερικό. Είναι μια επιλογή και αυτή βεβαίως για μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων θέλουνε να μείνουν στη χώρα μας και δίνουν αγώνα και να περάσουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Εν κατακλείδη, υπερασπίζομαι τον αγώνα των μαθητών και των γονιών αυτών που δίνουν τη μάχη για τα παιδιά τους, τα στηρίζουν οι οικογένειές τους, τα παιδιά να περάσουν στα δημόσια πανεπιστήμια. Αν η Νέα Δημοκρατία, οι βουλευτές και τα στελέχη της έχουν λεφτά για να στέλνουν τα παιδιά τους ειδικά πανεπιστήμια. Αλλά δεν έχουν μόνο τη Νέα Δημοκρατία και ο κ. Κασελάκης σε μη κρατικό ήταν. Δηλαδή πρέπει να είσαι Νέα Δημοκρατία για να έχει λεφτά λέω, και να είσαι ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Λέω, ο κ. Κασελάκης υπερασπίζεται. Γιατί ψωροκόστερα δεν είναι καλά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, είναι μόνο για όσους μένουν στη Νέα Υόρκη. Το άρθρο 16 το υπερασπίζεται ο κ. Κασελάκης. Βεβαίως σπούδασε στην Αμερική. Και εγώ αν είχα τη δυνατότητα. Καλά έκανε ο άνθρωπος, δεν το συζητάμε. Αν είχα τη δυνατότητα, αυτό θα έκανε. Ναι, αλλά θα σας πει ο Μητσοτάκης, εσείς γιατί πάτε και σπουδάζετε και δεν μπορούν να το κάνουν εδώ στην Ελλάδα. Έβγαλα τη μάχη μου να περάσω στο ελληνικό πανεπιστήμιο και υπερασπίζουμε τη δημόσια παιδεία. Να στηρίξουμε πρώτα τη δημόσια παιδεία μας εδώ, κύριε Πιέρο, να φτιάξουμε τα πανεπιστήμια μας, να υπάρξουν πανεπιστήμια σε όλη την επικράτεια και μετά να συζητήσουμε εάν χρειάζεται να φτιάξουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και εν κατακλείδη, η Νέα Δημοκρατία το 2019 έκλεισε με ΦΕΚ σχολές, πανεπιστημιακές σχολές, τις οποίες είχε φτιάξει το 18 ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί λέει ότι δεν πρέπει να σπουδάσουν όλα τα παιδιά. Ο κ. Μητσοτάκης τα λέει αυτά. Δεν πρέπει να σπουδάσουν όλα τα παιδιά, χρειαζόμαστε και τεχνικούς. Τώρα δηλαδή με 50.000 και 100.000 μπορούν να σπουδάσουν όλα τα παιδιά. Για να λειτουργήσουν τα τμήματα, τι λέτε, κύριε Μπάρκα. Και κύριε Μπάρκα, να ακούσουμε λίγο. Νομική τη Πάτρα, κλείσατε, κύριε Αράπη. Δεν άνοιξε. Δεν πρόλαβε να ανοίξει. Λοιπόν, να ακούσουμε και τον κύριο Βλάχο. Θέλω να μου πείτε στο Πασόκ. Τι είναι τελικά αυτό το περίφημο σκανδιναμικό μοντέλο το οποίο ακούμε τις τελευταίες ημέρες. Γιατί το λέω. Γιατί από τη μία εσείς λέτε δεν είμαστε σαν το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή δεν είμαστε κατά των μη κρατικών πανεπιστημίων, άρα παράλληλα το καταψηφίζουμε. Και θέλω να μου εξηγήσετε υπό ποιους όρους θα το ψηφίζατε αυτό το νομοσχέδιο. Θα σας το πω εξηγώντας και τα εξής, γιατί νομίζω μπορεί να μην έγινα σαφής προηγουμένως. Όταν ο κύριος Ανδρουλάκης είπε δεν θα σταθώ εμπόδιο στην ίδρυση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών. Προφανώς το είπε σε μια περίοδο που δεν υπήρχε κανένα κείμενο προς διαβούλευση, άρα δεν γνώριζε κανείς, αλλά κατά δεύτερον εξέφρασε την άποψη που είχαμε από παλιότερα ότι δεν θα σταθούμε εμπόδιο στην αναθεώρηση του άρθρου 16. Και νομίζω ότι αυτό. Κύριε Τάκη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όχι, δεν είπα. Δεν θα ερμηνεύετε εσείς όπως θέλετε. Μα την ερμηνεύσω τώρα. Δεν ερμηνεύσαμε, κύριε Βλάχο, μην μου λέτε τώρα. Δεν θα μπαίναμε ως εμπόδιο στην αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κερδοσκοπικών υπό προϋποθέσεις. Κύριε Αράπτη, όταν λέτε, και όταν λέμε ότι δεν θα σταθούμε εμπόδιο, δεν σας εμποδίζει κανείς τώρα που έχετε την κυβερνητική πλειοψηφία να ψηφίσει το οποίο νόμο θέλετε. Δεν είναι κανένας υποχρεωμένος να σας πιάσει αγκαζά για να ψηφίσει κάποιο νομοσχέδιο μαζί. Έχετε την κυβερνητική πλειοψηφία, μπορείτε να ψηφίσετε και να κριθείτε από τον ελληνικό λαό. Όταν θα μαζευτούν όλα τα πανεπιστήμια στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και θα κλείνουν τα δημόσια περιφερειακά πανεπιστήμια. Σας παρακαλώ, εγώ δεν διάκοψα κανένα. Αφήστε τώρα το Πασόκ. Έχουμε εκπρόσωπο. Ένα λεπτό, έχουμε εκπρόσωπο του Πασόκ. Αν θέλετε να μιλάτε και το Πασόκ χωρίς το Πασόκ. Δεύτερον, κύριε Πιέρο, να σας δώσω μερικές διαφορές ουσιαστικές σε σχέση με αυτό που λέμε εμείς και αυτό που πάει να φέρει η Νέα Δημοκρατία. Μη κερδοσκοπικό, μη κρατικό, τι σημαίνει, για να ξέρει ο κόσμος. Ότι τα δίδακτρα και τα έσοδα επανεπενδύονται στην έρευνα και τη γνώση. Όλα τα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού που διαφημίζουμε και θαυμάζουμε και θα θέλαμε πάρα πολύ να έρθουν στην Ελλάδα, όλα αυτά τα πανεπιστήμια είναι μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Δίνουν τη δυνατότητα σε υποτροφίες, έχουν κοινωνικά κριτήρια, πηγαίνουν τα χρήματά τους στην έρευνα και έχουν και κοινωνικό αποτύπωμα. Αυτό το οποίο πάλι λοιπόν να κάνει η Νέα Δημοκρατία δεν έχει καμία σχέση. Δεύτερον, υπάρχει ένας ανεξάρτητος οργανισμός, ο οποίος αδειοδοτεί και εποπτεύει και παρακολουθεί τη λειτουργία τους. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία το κάνει με απόφαση υπουργού. Υπάρχει τεράστια διαφορά σε αυτό. Mm-hmm. Και το τρίτον, υπάρχουν μηχανισμοί αξιολόγησης, όπως είναι πάρα πολύ φυσιολογικό σε χώρες οι οποίες θέλουν να έχουν ένα σοβαρό εκπαιδευτικό σύστημα.
Και φυσικά υπάρχει ένα ευρύτερο κομμάτι που αφορά τη μεταλλικιακή εκπαίδευση με παράλληλη ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου. Δεν υπάρχει πουθενά μη κρατικό, μη κερδοσκοπικό θέτεται... καλό, χωρίς να υπάρχει καλό δημόσιο πανεπιστήμιο. Θέτεται δίπλα. Και το ζήτημα του συντάγματος και εσείς. Βλέπω εδώ τώρα ότι από τη δικαιοσύνη θα κριθεί το ζήτημα των μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Δηλαδή, με λίγα λόγια, από την επιστημονική επιτροπή της Βουλής. Αν αποφανθεί ότι καλώς έχει δομηθεί το νομοσχέδιο και εύρυθμα και χωρίς να παραβιάζεται το Σύνταγμα. Υπάρχει το περιθώριο να περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Τότε θα είστε ικανοποιημένοι στο ΠΑΣΟΚ. Η Επιστημονική δηλαδή. Επιτροπή της Βουλής δεν είναι δικαιοδοτικό όργανο. Απλά γνωμοδοτεί επιστημονικά. Έτσι. Είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο. Ναι, γνωμοδοτικό. Λέω, αν έχει γνωμοδοτήσει στο παρελθόν. Κοιτάξτε να δείτε. Εμάς είναι πολιτική η διαφορά. Δεν θα μπούμε σε ένα συνταγματικό διάλογο αυτή τη στιγμή. Προφανώς υπάρχουν ζητήματα συνταγματικότητας, αλλά η διαφορά μας είναι ουσιαστική. Γιατί για εμάς, κύριε Πιέρο, η παιδεία είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν είναι ούτε εμπόρευμα, ούτε υπηρεσία. Αυτή είναι ουσιαστική πολιτική δηλαδή, διαφορά. Όταν θεωρηθεί γιατί ακόμα, και θα έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ακόμα, και όταν παρέχεται, ακόμα και όταν παρέχεται η παιδεία από ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο, οφείλει να έχει κάποια στάνταρτ ποιότητα, γιατί πρόκειται για την παιδεία. Δεν πρόκειται ούτε για τον τουρισμό, ούτε πρόκειται για προϊόν. Συνεπώς από εκεί και πέρα, η κυβέρνηση έχει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Γιατί, τόσο καιρό, κύριε Πιέρο, πίσω από την πλάτη τη πολιτεία, κάποιοι αγόραζαν γη. Κάποιοι κάναν συμπράξεις, ιδιωτικά πανεπιστήμια με κάποια φαντς και ετοιμαζόντουσαν να αγοράσουν. Είναι γνωστή η περίπτωση, τα ξέρει, είναι και έχουν καταθέσει και έτοιμα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δηλαδή, στο γνωστό χώρο του ελληνικού, αν θα θέλετε να σας πω κι άλλα. Θα σας τα πω και στο χώρο του ελληνικού. Έχει αγοραστεί έκταση στον παλιό χώρο του ελληνικού, στον χώρο του ελληνικού που θα αναγερθεί τέλος πάντων όλο αυτό το real estate project. Έχει αγοραστεί γη για να φτιαχθεί ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο από φαντ και ένα ξένο πανεπιστήμιο. Το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, αν θέλετε να σας τα πω και με ονόματα. Αυτά έχουν γίνει όχι εδώ και καιρό. Συμφέροντα, θέλω να μου πείτε, αυτά έχουν γίνει και καιρό. Άρα καιρό δεν είναι ιδιαίτερα τιμητικό για μια πολιτεία όταν νομοθετεί τον Μάρτη κάποιοι να το γνωρίζουν από τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Μην πω και πιο πριν, γιατί θα εκτεθούν κι άλλοι. Συνεπώς, επειδή ξεκίνησε μια συζήτηση εδώ πέρα για το ποιο είναι πίσω από τα συμφέροντα, νομίζω αποδεικνύεται περίτρανα για άλλη μια φορά, όπως και στον κλάδο της ενέργειας, όπως και στον κλάδο της κατανάλωσης, στα σούπερ μάρκετ, όπως και στον κλάδο της υγείας, έτσι και στον κλάδο της παιδείας, η Νέα Δημοκρατία το μόνο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά είναι να συναλλάσσεται με ιδιωτικά συμφέροντα, αδιαφορώντας για τα κοινωνικά αγαθά. Λοιπόν, Παρασκευή κοντή γιορτή. Θα τα δούμε αυτά και με τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των κοινοβουλευτικών ομάδων. Είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν οι θέσεις σας. Πάντως, σίγουρα πρέπει ο κόσμος να καταλάβει πώς διαμορφώνονται αυτές οι θέσεις. Πάντως, οι γενικές ελεύσεις των φοιτητών είναι μαζικότατες και μπράβο τους. Είναι μαζικότατες οι γενικές ελεύσεις του Πανεπιστημίου, στο ΕΚΠΑ, στο Μετσόβιο, στην ΑΣΟΕ, στην Επαρχία, στα Γιάννενα. Είναι μαζικότατες και μπράβο τους. Λοιπόν. Επίσης, να πω ένα σχόλιο ότι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι αυτή η οποία θα πιστοποιήσει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία ενός τέτοιου πανεπιστημίου. Δεν είναι ο Υπουργός. Θα εισηγηθεί στον Υπουργό η Εθνική Αρχή και τότε ο Υπουργός θα δώσει την άδεια. Άρα δεν αφήνεται ο Υπουργός μόνος του, ανεξέλεγκτος. Άρα δεν είναι εξέλεγκτος. Και σαφέστατα θα ελέγξει και τη λειτουργία όταν θα ξεκινήσουν να λειτουργούν, όπως η Εθνική Αρχή ελέγχει τη λειτουργία και αξιολογεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Άρα μη φοβάστε ότι αυτό δεν θα είναι υπό την πλήρη εποπτεία και τον έλεγχο του κράτους. Θα τα δούμε και θα τα δούμε κράτους και στην πράξη. Δικού σας. Ένα κράτος έχει όλοι. Έχουν ψηφίσει οι πολίτες, κύριε Μάρκα. Εσείς θα θέλατε προφανώς ένα κράτος που θα έχει επέλθει εκτός δημοκρατικών διαδικασιών. Όχι, παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Τον λες και έτσι. Σας παρακαλώ, εμένα. Αν κρίνετε ότι δεν αναγνωρίζετε την ψήφο του ελληνικού λαού με το 41%. Πηγαίνει μόνο στην τριτοβάθμια. Πρέπει να συζητήσουμε και για την πρωτοβάθμια και για το εθνικό απολυτήριο και πώς πηγαίνει κανείς στο πανεπιστήμιο. Γιατί ξεχνάμε εκείνη την πλευρά. Μια ερώτηση μπορεί να κάνετε. Είπατε στην τοποθέτησή σας 18.000 προσλήψεις μέλη ΔΕΠ, είπατε, στην εκπαίδευση. Χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Συνολικά. Χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα. Πού? Στα πανεπιστήμια. 18.000 καθηγητές. Προσλήψεις, ναι. Συνολικά και καθηγητές, ναι. Και διοικητικό προσωπικό. Στα πανεπιστήμια της χώρας. Μάλιστα. Έχει δοθεί δυνατότητα να γίνουν 18.000 προσλήψεις. Πότε έγινε αυτό? Δυνατότητα έχει δοθεί. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Δεν τις έχουμε πάρει. Χωρίς κανένα σχεδιασμό και χωρίς καμία αξιολόγηση αποδομών και τμήματων. Ναι, ναι. Στον αέρα. Είναι σαν την πανεπιστημιακή αστυνομία κι αυτό. Το ελληνικό πανεπιστήμιο να πάρει 18.000 ανθρώπους. Να προσληφθούν, βεβαίως. Πότε έγινε αυτό? Έχει γίνει πρόσφατα. Κυρία Ράπτη, είμαι σίγουρος ότι 18.000 καθηγητές τώρα άμεσα δεν νομίζω. Τα τελευταία 50 χρόνια, από ό,τι θυμάμαι. Εδώ δεν μπορούν να βρουν γιατρούς. Συγγνώμη, τα τελευταία 50 χρόνια, από ό,τι θυμάμαι, στην Ελλάδα είχαμε μόνο δημόσια εκπαίδευση, δεν είναι, δεν είχαμε ιδιωτική.
τριτοβάθμια, μόνο δημόσια εκπαίδευση. Και δόθηκαν και πάρα πολλά χρήματα αυτά τα 50 χρόνια στη δημόσια εκπαίδευση. Και έχουμε εξαιρετικά πανεπιστήμια. Γιατί δεν έγινε. Γιατί κύριε Τάκη, ήταν εθνικό στόχο Ελληνόπουλων αποκτήσουν πρώτα τριτοβάθμια εκπαίδευση. Γιατί η δεξιά τα έχει αποκλεισμένα τόσο χρόνο. Γιατί πλήρωνε για να μπει σε πανεπιστήμιο πριν το 81. Πολύ σωστά. Βεβαίω και πλήρωνε. Πλήρωνε και πλήρωνε. Κυρία Ράβδη, κοιτάξτε σα παρακαλώ τα ραβασάκια εκεί πέρα. Δεν τα λέτε. Μην τα λέτε έτσι, γιατί και εγώ μένω ενεό. Ο αναγραμματισμό είναι λοιπόν 1800. Αυτό στέκει. Αυτό. Σα το είπα και εγώ ότι δεν μου καθότανε. Τι ωραία να αναγνωρίζουμε ότι και κάτι. Αλλά ανθρώπινο είναι και καλά κάνετε. Εγώ δεν σα εγκάλεσα. Για όλου σα. Απλά έμεινα ενεό γιατί τα παρακολουθώ και είναι κατά πράγματα. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ και του λύσει. Την κυρία Ράπτη από τη Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ράπτη. Τον κύριο Μπάρκα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε πολύ που ήταν εδώ, κύριε Μπάρκα. Και τον κύριο Βλάχο από τον ΠΑΣΟΚ. Καλό βράδυ. Πολύ, κύριε Βλάχο.